πως θα τρελαθείς, πως θα σου τη δώσει και θα εκραγείς. Να παραμιλάς και να μου πουλάς σέματα για ό,τι αφορά εμάς. Να φανταστώ πως θα τρελαθείς, πως θα σου τη δώσει. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για την Άνση που ήρθε κοντά μας. Νάνση, θέλω να μας πεις πού βρίσκεσαι αυτόν τον καιρό. Σε συναυλίες, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το καιρό είμαι σε συναυλίες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά του Fame Story. Σε όλη την Ελλάδα γυρνάτε. Σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα εδώ θα κάνουμε την κλήρωση. Θα κληρώσουμε 10 τυχερούς, όπου θα πάνε διακοπές σε ξενοδοχεία των 5 αστέρων. Έλα εδώ να πατήσεις το κουμπάκι. Λοιπόν, ο πρώτος κωδικός είναι 697 480 και 4 αστεράκια και GBA 276 545 61 53 1. Και θέλω να πατήσεις τώρα το κουμπάκι που θα κληρώσει τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάει μία ολόκληρη μέρα με την Άνση κάπου. 693 279 και 4 αστεράκια GBA 276 394 21 446. 277 νομίζω είπες, είναι 297 για να μην μας πούνε το που το είπαμε λάθος. Είναι η γυναίκα αυτή που θα πάει με την Άνση, παιδιά, για μια μέρα. Είναι η Ελένη Βασιλιάδη από την Καλλιθέα. Λοιπόν, Ελένη, εύχομαι να περάσεις πάρα πολύ ωραία με την Άνση και σε σένα εύχομαι το ίδιο. Περάσουμε υπέροχα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για την Άνση! Γεια σας! Πάω να συναντήσω την νικήτρια του διαγωνισμού, την Ελένη, όπου μαζί θα περάσουμε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη χορό δίπλα στη θάλασσα. Καλά είσαι! Ναι, ναι! Ωραία, είσαι έτοιμη! Ναι, πανέτοιμη! Τέλεια, πάμε! Στο δρόμο, όταν βγαίνεις, πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος? Όμορφα, θα έλεγα! Όμως, ξέρω, έρχονται και μου λένε «Σε βλέπαμε στο παιχνίδι, μπράβο σου, ξέρω εγώ, είσαι πολύ καλή». Αλλά μέσα στο παιχνίδι ωραία περάστε. Εντάξει, λίγο δύσκολα. Ήταν όμορφα, δηλαδή εμένα η ανάμνηση που μου έχει μείνει από το παιχνίδι είναι πολύ όμορφη, αλλά υπήρχαν και κάποιες στιγμές οι οποίες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Εσύ έχεις σκεφτεί, το έχεις σκεφτεί να ήσουν ποτέ μέσα σε ένα, να παίρνεις μέρος σε ένα τέτοιο παιχνίδι? Ναι, αλλά με μια φίλη μου είχαμε σκεφτεί και πώς θα είναι και εντάξει, θα θέλαμε να πάμε. Για την εμπειρία. Ναι, ναι. Πολλοί το λένε αυτό ότι θα θέλουν για την εμπειρία, αλλά μόλις πας δεν είναι τόσο εύκολα. Και όταν μπήκες, ποιο ήταν το πρώτο άτομο που ήρθε πιο κοντά? Ήταν η Χρυσάνθη, αλλά με τη Χρυσάνθη γνωριζόμασταν από παλιά. Είχε τύχει να δουλέψουμε μαζί σε κάποιο μαγαζί. Και το επόμενο άτομο ήταν ο Γιώργος που ήρθαμε πιο κοντά. Πες μου κάτι που σου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, μια σκηνή. Πιο πολύ γυρνούσα με το Γιώργο εκεί που κάνανε με την Αναστασία κάποια θεατρικά. Καλά, που... πολύ γέλια, ναι. Ήταν αυτά, ναι. Αυτά εκεί που πάρα. Τα βραζιλιάνικα. Ναι, ναι. Ξέρεις, καμιά φορά συναντιόμαστε με τα παιδιά και βλέπουμε κάποια επεισόδια. Α. Και έχει πάρα πολύ γέλιο. Είναι σαν να παίζουμε, ξέρεις, σε σύριαλ, κάπως έτσι. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σου, Κάρολι. Γεια σου, Ελένη. Είμαι ο Κάρολι Βάμος. Είμαι ο χορεογράφος σε σήμερα, αλλά το εδώ κοντά μου. Καλώς ήρθατε εδώ στην Γλυφάδα στο Dreams. Είναι το πανόμορφο χώρο. Θα κάνουμε ένα χορευτικό, όπως έχω μάθει, που κέρδισες μεγάλη ευκαιρία με την όμορφη Νένση. Θα κάνουμε ένα Latin αλλά μοντέρνο τρόπο και έχουμε και έκπληξη.
θα κάνουμε ένα χορευτικό με βεντάλια. Εγώ θα έλεγα να πάμε, κάνουμε μία πρόβα γρήγορα, okay, για να ξέρετε περίπου τι κάνουμε και μετά θα παρουσιάζετε το σούπερ χορευτικό. Νένση, αυτό είναι δικό σου. Ευχαριστώ. Και επειδή φοράς μαύρη φουστάκι, το μαύρο είναι δικό σου. Okay. Τον γρήγορα, γρήγορα να κάνουμε ένα πρέκτης πώς ανοίγει και κλείνει τα βεντάλια γρήγορα. Μπράβο, σούπερ. Ωραία. Τι μάθημα, δεν θέλουμε μάθημα. Λοιπόν, κορίτσια, το χορευτικό μας είναι Latin. Θέλει πολλή κίνηση από το μέση, okay, και κέφι. Μπρος, πίσω, τελευταία φορά και γίναμε μπροστά. Ανοίγουμε τα βεντάλια, βάζεις το χέρι στο μέση και κάνουμε τσιφτετέρια. Και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ. Δέξι πόδι στο πλάι και σβήνεις μπροστά. Ωραία. Ένα φρέσκο χυμό και για μένα Μαργαρίτα, καλό καλοκαίρι. Πολύ καλά πήγαινε με τα βοηθικά. Σούπερ, πραγματικά σούπερ. Νένση, από εκεί και πέρα μόνο μπαλέτο στις πίστες και καλή επιτυχία από εκεί και πέρα. Ελένη, θα σε βλέπω σε κάποια μαγαζί το καλοκαίρι, έτσι. Να είστε καλά, καλό συνέχεια. Συνεχίζω τις συναυλίες και το χειμώνα σίγουρα θα είμαι Αθήνα σε κάποιο μαγαζί. Σε κάποιο μαγαζί, να υποθέσω. Ναι. Εγώ λογικά θα αρχίσω το σχολείο πάλι από Σεπτέμβριο, μαθήματα κανονικά, ξέρεις. Χάρηκα πολύ. Εγώ. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ναι, εντάξει.